Η αρθρίτιδα του ισχύου και του γόνατος είναι μία από τις πιο συνηθισμένες παθήσεις που προσβάλλουν και τα δύο φύλλα, κυρίως ηλικίες άνω των 50. Η ανάγκη για αποτελεσματική και οριστική λύση στο πρόβλημα που καθυλώνει εκατομμύρια ανθρώπους έχει οδηγήσει στην εφαρμογή νεότερων σύγχρονων τεχνικών ρομποτικής χειρουργικής, οι οποίες εγγυώνται μακροχρόνια αποτελέσματα με εξαιρετική ακρίβεια, με μόλις μία ημέρα νοσηλείας. Μείνετε μαζί μας για όλες τις νέες τεχνικές στην ολική αρθροπλαστική γόνατος και ισχύου. Γόνατο και ισχύο ταλαιπωρούν εκατομμύρια ασθενείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ιατρική όμως φαίνεται ότι βρίσκει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, δεδομένου ότι η επιστήμη μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις. Κοντά μας για να συζητήσουμε για την αρθροπλαστική γόνατος και ισχύου ταχείας αποκατάστασης, έχουμε τον γιατρό τον κύριο Νικόλα Ροίδη, χειρουργός ορθοπαιδικός, διευθυντής τμήματος ισχύου και γόνατος, αλλά και πρώην διευθυντής του ΕΣΥ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, με ειδική εμπειρία στην Αμερική και στην Αγγλία. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ζητήματα πολύ σημαντικά. Γόνατο και ισχύο. Αν αφήσει το ένα, χαλάει το άλλο και συνήθως συνοδεύουν η μία πάθηση την άλλη. Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι ο ασθενής, με όλα αυτά τα ζητήματα, πώς μπορεί να αποκαταστήσει τη βλάβη γρήγορα και ανώδυνα. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτός είναι πάντοτε στόχος. Αυτό κυνηγάμε. Αυτό προσπαθούμε όλοι με όλες αυτές τις νεότερες τεχνικές, οι οποίες θα αναλύσουμε σήμερα. Λοιπόν, ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ας αρχίσουμε από το γόνατο, μάλιστα. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Μέχρι σήμερα βλέπαμε ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ καιρό προκειμένου να κάνουν μια αρθροπλαστική με συμβατικές τεχνικές και να πηγαίνουν στο σπίτι τους να υποφέρουν από πολύ έντονους πόνους, να έχουν ενδεχομένως και αποτυχημένες ακόμη προσπάθειες σε μια τέτοια επέμβαση. Τι αλλάζει σήμερα? Ας πούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τη συμβατική αρθροπλαστική γόνατος. Αυτή την αρθροπλαστική γόνατος που είχαμε συνηθίσει, που κάναμε όλοι τα προηγούμενα χρόνια. Η συμβατική αρθροπλαστική γόνατος έχει μια μεγαλύτερη χειρουργική τομή και από εκεί και πέρα δεν είχαν αναπτυχθεί τα καινούργια ανεσυλλογικά πρωτόκολλα, αυτές τα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης που χρησιμοποιούμε σήμερα. Με αποτέλεσμα ο ασθενής αναγκάζεται να μένει στο νοσοκομείο για μια εβδομάδα περίπου, να κάνει σημαντική χρήση παυσίπονων φαρμάκων, ουσιαστικά η κινητοποίησή του αργεί και να επανέρχεται σε μια φυσιολογική δραστηριότητα κοντά στο τρίμηνο. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της συμβατικής αρθροπλαστικής γόνατος. Με αυτές λοιπόν τις τεχνικές, το ποσοστό ικανοποίησης των ασθενών μας διεθνώς ανέβαινε σε ένα ποσοστό που έφτανε στο 85%. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν για τους τηλεθεατές μας να καταλαβαίνουν, ότι στους 100 ανθρώπους που θα κάναμε αρθροπλαστική γόνατος, οι 85 ήταν ευχαριστημένοι, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό, 15%, είχαν διάφορα προβλήματα, ελάσσονα ή μείζωνα προβλήματα. Έρχονται λοιπόν στη νέα εποχή, ερχόμαστε αυτό το ποσοστό να το αυξήσουμε. Δηλαδή, ο στόχος των νέων τεχνικών είναι να αυξήσουμε αυτό το ποσοστό ικανοποίησης, να το φτάσουμε κοντά στο 100%. Άρα λοιπόν, ποιοι είναι οι τρεις πυλώνες της σύγχρονης προσπάθειας? Είναι η τεχνική λοιπόν της ελάχιστης επεμβατικότητας, είναι τα σύγχρονα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης και η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να είναι τα διάφορα συστήματα πλοήγησης ή τα διάφορα συστήματα ρομποτικής χειρουργικής, για τα οποία θα πούμε. Όταν χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνικές, έχουμε ένα πολύ πολύ καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να οδηγούμαστε σε αυτό που ο κόσμος λέει ταχεία αποκατάσταση, το fast track. Αυτό μας οδηγεί σε να έχουμε σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ασθενών μας, σε ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 80%, πολλές φορές το υπερβαίνουμε και αυτό το ποσοστό, που έχουμε μονοήμερη νοσηλεία. Δηλαδή, ο ασθενής χειρουργείται, παράδειγμα, την Τρίτη το πρωί και την Τετάρτη το μεσημέρι είναι στο σπίτι του. Αλλά είναι στο σπίτι του σε μια πολύ καλή γενική κατάσταση και αυτός είναι ο στόχος. Το fast track, δηλαδή η ταχεία αποκατάσταση, φαίνεται ότι γίνεται πλέον ανάγκη. Και θέλω να μείνουμε λίγο στη συχνότητα των περιστατικών, ειδικά για την αρθροπλαστική γόνατος, σε όλο τον κόσμο. Οδηγούμαστε λοιπόν στην αρθροπλαστική γόνατος μέσα σε μια βραχία νοσηλεία, δηλαδή μέσα σε μια ημέρα. Για ποιον λόγο? Δεν ξυπνήσαμε μια ωραία πρωία και λέμε ότι εμείς όλους μου τους ασθενείς πρέπει να τους βγάλουμε μέσα μια μέρα από το νοσοκομείο. Και εγώ θα ήθελα να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, να έχω τους ασθενείς μου 3 και 5 μέρες, να μην με παίρνουν τηλέφωνο, να μην γκρινιάζουν καθόλου και έτσι ώστε να έχω τη σιγουριά του νοσοκομείου. Αν πάμε λοιπόν στα ποσοστά, ας λοιπόν δούμε τι έρχεται τα επόμενα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια όλες οι στατιστικές από τη Βόρεια Αμερική και από την Κεντρική Ευρώπη λένε ότι το ποσοστό της αρθροπλαστικής γόνατος θα αυξηθεί σε ένα ποσοστό κοντά στο 600%. 600%. Και η αρθροπλαστική του ισχύου κοντά στο 200%. Άρα λοιπόν αυτό είναι που έρχεται. Γιατί η γύρανση του πληθυσμού και η ωριμότητά του κάποτε ήταν πολύ συνηθισμένο ο μέσος όρος ηλικίας να είναι 75 χρόνια ή 70. Ναι. Τώρα αυτός ο μέσος όρος αλλάζει. Το προσδόκιμο ζωής. Το προσδόκιμο ζωής. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα εκφυλιστικά νοσήματα είναι και πολύ πιο συχνά. Επίσης τα γόνατα και ισχύει, επειδή είναι κεντρικές αρθρώσεις, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε χωρίς να προσφέρουμε σημαντική χειρουργική θεραπεία. Γιατί η ποιότητα ζωής του ασθενούς αλλάζει και αλλάζει δραματικά. Πολλές φορές, παράδειγμα, μπορεί να έχουμε στο αρθρίτιδα όμως σε πολλούς ασθενείς μας. Δεν το χειρουργούμε όμως, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 75-80 χρονών
ζει μια τελείως φυσιολογική ζωή, γιατί είναι πολύ ανεκτό το πρόβλημά του. Αν όμως έχει οστεοαρθρίτιδα στο ισχύο ή στο γόνατο, τότε αναγκαστικά κάποια στιγμή θα πρέπει να χειρουργηθεί. Διότι, όπως λέμε εμείς ορθοπαιδικοί, η κίνηση είναι ζωή. Δεν μπορεί να ζήσεις μια ζωή φυσιολογική όταν δεν μπορείς να κάνεις μια απλή βόλτα ή να μην μπορείς να ανταπεξέλθεις στις καθημερινές σου δραστηριότητες. Καθυλώνεσαι κυριολεκτικά. Άρα λοιπόν, το fast track, αυτό που με ρωτήσετε πολύ σωστά, είναι ανάγκη. Άρα λοιπόν, κανένα εθνικό σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντέξει το βάρος που έρχεται. Δηλαδή, μια πολυήμερη νοσηλεία για μια ανθρωπιστική γόνατος ισχύου. Με αποτέλεσμα και με προτεργάτες τους Δανούς και τους Ολλανδούς στην Ευρώπη και τους Αμερικάνους στη Βόρεια Αμερική, να υπάρχει αυτή η διεθνής τάση, αλλά όχι σαν τάση, σαν ανάγκη, έτσι ώστε το κόστος να περιοριστεί. Και έχουν βρεθεί. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, αν μου δώσετε ένα δευτερόλεπτο ακόμα, ότι το ποσοστό των επιπλοκών αυξάνεται στους ασθενείς μας όσο παραμένουν αυτοί στο νοσοκομείο. Και μένουν τα νοσοκομειακές λοιμώξεις που μπορεί να υπάρξουν, όλα αυτά τα προβλήματα υγείας. Που όλοι ακούμε σε διάφορες περιπτώσεις ασθενών και φίλων που έχουν χειρουργηθεί. Άρα λοιπόν, αν μπορεί με ασφάλεια, και το τονίζω πάρα πολύ, αν μπορεί με ασφάλεια και όχι για όλους τους ασθενείς να ακολουθηθούν αυτά τα σύγχρονα πρωτόκολλα, τότε είναι επωφελία τόσο και των ασθενών, όσο και το Εθνικό Σύστημα της Υγείας, του οποιοδήποτε και του χειρουργού βέβαια. Πολλοί ασθενείς όμως, οι οποίοι μπορεί να πάσουν από μία βλάβη στο γόνατο, συνήθως παρατείνουν το πρόβλημα μέχρι να φτάσουν πλέον στο άκρο. Πότε λοιπόν είναι σημαντική η αρθροπλαστική γόνατος για να γίνει, να πραγματοποιηθεί? Η απάντηση σε αυτό είναι η λέξη που είπαμε προηγουμένως, η ποιότητα ζωής. Ο καθηγητής μου στην Αμερική, ο Κέλι Βίνς, ο οποίος είναι ένας από τους πιο αξιόλογους χειρουργούς γόνατος αυτή τη στιγμή στον χώρο της Αμερικής, έλεγε ότι τα πάντα εξαρτώνται από την ποιότητα της ζωής μας. Όταν ξυπνάμε το πρωί και η ζωή μας είναι μίζερη από το πρόβλημα του γόνατός μας, τότε είναι κοντά η ώρα του χειρουργείου. Και γιατί πρέπει να έρθει το χειρουργείο? Το χειρουργείο πρέπει να έρθει ως απάντηση, πρέπει να ξαναδώσουμε στους ασθενείς μας τη χαμένη ποιότητα ζωής. Κίνηση λοιπόν, κίνηση, άσκηση ή οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται αυτό. Και πάνω απ' όλα μπορεί να χαρεί τις χαρές της ζωής. Ακριβώς. Σωστά. Άρα είδαμε λοιπόν συμβατικές τεχνικές, οι οποίες μου είπατε ότι καλύπτανε μέχρι το 85%. Επιδιώκεται πλέον με νέες τεχνικές που θα μας πείτε ποιες είναι αυτές, να καλύψουμε το υπόλοιπο 15%. Ποιες είναι λοιπόν εκείνες οι τεχνικές καινούργιες, οι οποίες έρχονται να βοηθήσουν στην ολική αρθροπλαστική γόνατος? Σύγχρονα, εμείς οι νεότεροι χειρουργοί, οι νεότεροι ορθοπαιδικοί χειρουργοί, έχουμε την βοήθεια της τεχνολογίας. Οι δύο βασικές μορφές τεχνολογίας που έχουμε αυτή τη στιγμή που μας βοηθούν είναι η χρήση των συστημάτων πλοήγησης, που έχουν αναπτυχθεί πολύ σύγχρονα συστήματα πλοήγησης. Επίσης, είναι η ρομποτική χειρουργική, διάφορες μορφές ρομποτικής χειρουργικής. Πρέπει όμως να ξέρει ο κόσμος ότι ακόμα και η ρομποτική χειρουργική, όπως λέμε, είναι συστήματα πλοήγησης και αυτά. Δηλαδή, είναι υπολογιστικά συστήματα, τα οποία είναι πιο εξελιγμένα και με τη μορφή έρχεται και το ρομποτικό σύστημα μας βοηθάει με διάφορους τρόπους στο χειρουργείο. Ένα λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ναι. Καταρχάς, είπατε δύο λέξεις κλειδιά που για τον πολύ κόσμο μπορεί να αποτελούν και ένα μεγάλο ομιχλώδες τοπίο. Πλοήγηση, ρομπότ. Πλοήγηση. Τι σημαίνει πλοήγηση λοιπόν σε μια επέμβαση σε ένα γόνατο? Πλοήγηση σημαίνει ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε ένα υπολογιστικό σύστημα, σαν να έχουμε δίπλα από το χειρουργείο μας μια μεγάλη μονάδα ενός κομπιούτερ, ο οποίος βάζουμε κάποιους αισθητήρες κοντά στο γόνατο. Αυτοί οι αισθητήρες επικοινωνούν με το υπολογιστικό μας σύστημα και ουσιαστικά έχουμε πολύ σημαντική πληροφορία μέσω του υπολογιστή. Δηλαδή, μας λέει ο υπολογιστής πού είναι σωστό να χειρουργήσουμε, που είναι σωστό να κάνουμε τα κοψίματά μας, μιας και πρόκειται για οστεοτομίες. Χειρουργικά, κυριολεκτικά. Χειρουργικά. Δεν κάνει τίποτε το υπολογιστικό σύστημα. Απλώς ο χειρουργός δεν βασίζεται παραδοσιακά. Εμείς οι χειρουργοί βασιζόμασταν στην εμπειρία μας. Άρα λοιπόν λέγαμε ότι η επιτυχία του χειρουργείου εξαρτάται από το μάτι και το χέρι του χειρουργού. Τώρα δεν εξαρτάται από το μάτι και το χέρι του χειρουργού μόνο, αλλά έχουμε πολύ σημαντικά βοηθήματα, αυτά τα συστήματα πλοήγησης, τα οποία μας λένε ότι αυτό που κάνεις, γιατρέ, σου λέει εκείνη την ώρα, είναι σωστό. Αυτό που πας να κάνεις τώρα, μήπως πρέπει να το ξαναδείς, διότι δεν είναι τόσο σωστό. Οπότε αυτό είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Συνεπώς λοιπόν, αυτά η χειρουργική ακρίβεια είναι αυτό το οποίο επιδιώκεται με την πλοήγηση. Δηλαδή, μια άρθρωση, για να το πούμε έτσι, θα του πει το μηχάνημα εκεί που πας να κόψεις, είσαι μία ή δύο μοίρες εκτός, άρα μπορεί να έχει επιπτώσεις. Κάνε το αλλιώς. Το χέρι του χειρουργού δεν μπορεί να είναι σε ακρίβεια μοίρας. Άρα λοιπόν αυτά τα σύγχρονα συστήματα πλοήγησης ή ρομποτικής χειρουργικής μας δίνουν αυτό το πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα να είμαστε ακριβείς σε μια μοίρα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό όμως, όταν έχουν τοποθετηθεί σωστά με τέτοια ακρίβεια τελικά, αυτό μας δίνει μια πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια του χειρουργείου. Γιατί πότε είναι επιτυχημένος ο ορθοπαιδικός χειρουργός, όταν κάνει μια ανθρωπιστική γόνατος? Όχι αν, παράδειγμα, κάνουμε ένα γόνατο σήμερα και σε 5 χρόνια πρέπει να το ξαναλλάξουμε. Πρέπει αυτή η ανθρωπιστική να διαρκέσει για 20 χρόνια. Άρα η επιβίωση της ανθρωπιστικής γόνατος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας του χειρουργικού αποτελέσματος. Και έρχομαι τώρα στο κομμάτι ρομπότ.
Πάμε το λοιπόν. Ρομπότ τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Υπάρχουν δύο βραχίονες οι οποίοι ξαφνικά κάνουν όλη την επέμβαση χωρίς το γιατρό? Ακριβώς. Τι είναι αυτό το πράγμα? Να εξηγήσουμε λίγο για τους τηλεθέαμους να καταλάβουμε τι σημαίνει ρομποτική χειρουργική. Η ρομποτική χειρουργική στην ορθοπαιδική είναι κάτι τελείως διαφορετικό από άλλα συστήματα που υπάρχουν που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί μας, οι γενικοί χειρουργοί, οι γυναικολόγοι ή οι ουρολόγοι. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ο χειρουργός κάθεται στο δίπλα δωμάτιο και ουσιαστικά το ρομπότ κάνει την επέμβαση. Αυτή είναι η ρομποτική χειρουργική σε αυτά τα πεδία. Με παρεμβάση του γιατρού βεβαίως. Σαφέστατα με παρεμβάση και οδηγίες του γιατρού. Ναι. Στην ορθοπαιδική, επειδή η ορθοπαιδική έχει να κάνει με κοψίματα, δηλαδή με οστεοτομίες, mm-hmm. δηλαδή κόβουμε το πας γνωστούν, δηλαδή στα σημεία εκεί που ο χόνδρος χαλάει, κόβουμε αυτό το κομμάτι και το καθιστούμε με μεταλλικά υλικά. Πρέπει λοιπόν αυτές οι οστεοτομίες να γίνουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Παίρνουμε λοιπόν την πληροφορία από τα διάφορα συστήματα, τα υπολογιστικά, και το ρομπότ κάνει ένα κομμάτι του χειρουργείου. Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσω ποιες... Γιατρός και ρομπότ λοιπόν λειτουργούν μαζί. Άρα λοιπόν στη ρομποτική χειρουργική, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, υπάρχουν τρεις μορφές ρομποτικής χειρουργικής στην ορθοπαιδική. Το παθητικό ρομποτικό σύστημα, το οποίο τι είναι αυτό, το οποίο είναι συνώνυμο με ένα σύστημα πλοήγησης, μας λέει κάποιο σύστημα που έχουμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου τι είναι σωστό. Αυτό είναι το παθητικό ρομποτικό σύστημα. Ναι. Υπάρχει το ημιενεργό σύστημα, το οποίο παράδειγμα είναι ένας ρομποτικός βραχίωνας, όπου το εργαλείο που χειρουργεί εκείνη την ώρα ο χειρουργός είναι διά του ρομποτικού αυτού βραχίωνα και μέχρι ένα σημείο σε αφήνει το ρομπότ να πας και μέχρι ένα σημείο δεν σε αφήνει. Είναι σαν να, σου λέει ένα χέρι πίσω από την πλάτη σου, μέχρι εκεί γιατρέ είναι σωστό να πας, μέχρι εκεί δεν είναι. Ναι. Και τα πλήρως ενεργά ρομποτικά συστήματα, τα οποία έρχονται σιγά σιγά και στη χώρα μας, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχαν, κάνει ένα μέρος του χειρουργείου, προετοιμάζει το γόνατο χειρουργός, mm-hmm. και όταν έρχεται η ώρα της οστεοτομίας, τότε πατάς ένα κουμπί, εσύ κάνεις ένα βήμα πίσω και αυτό το κομμάτι του χειρουργείου το κάνει το ρομπότ. Αλλά το ρομπότ κάνει μόνο ένα κομμάτι του χειρουργείου και τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν υπάρχει η πλήρης ρομποτική χειρουργική που θα κάνει από την αρχή μέχρι το τέλος ένα χειρουργείο, κάποιο ρομποτικό σύστημα στον χώρο της ορθοπαιδικής σήμερα. Άρα. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι το ρομπότ, σαν ρομπότ μόνο του, δεν εκτελεί καμία χειρουργική επέμβαση εάν δεν παρέμβει και η εμπειρία του γιατρού και το χέρι του γιατρού. Αυτό που λέω πάντοτε είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο γιατρός να είναι πολύ χειρουργικά έμπειρος, mm-hmm. έτσι ώστε να κρίνει το σύστημα. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι να πάει λάθος, μπορεί να πάει κάτι σωστά και πρέπει να έχει ο γιατρός την χειρουργική εμπειρία, έτσι ώστε να καταλαβαίνει ανά πάσα στιγμή ότι όλα ακολουθούνται με το σωστό χειρουργικό πλάνο. Αν οτιδήποτε αλλάξει, μπορεί να χρειαστεί να κάνει καινούριο setup, πάλι το χειρουργείο αυτό από την αρχή, έτσι ώστε το υπολογιστικό σύστημα, το ρομποτικό σύστημα που εσύ επιλέγεις να σε βοηθήσει, mm-hmm. να επιτελέσει το χειρουργικό task, δηλαδή αυτό το χειρουργείο πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, πάνω απ' όλα είναι η προσεκτική χρήση της νέας τεχνολογίας, αλλά από ανθρώπους που έχουν σημαντική χειρουργική εμπειρία και πιστοποίηση σε αυτές τις τεχνικές. Γιατρέ, από όλες αυτές λοιπόν τις τεχνικές που αναφέρατε σε ό,τι αφορά την ρομποτική χειρουργική και αρθροπλαστική γόνατος, εσείς λοιπόν ποια συστήνετε και γιατί? Δεν είναι ουσιαστικά θέμα σύσταση, είναι θέμα εμπειρία. Δηλαδή, έχει δοκιμάσει διάφορε μορφέ, έχει δοκιμάσει όλα αυτά τα τεχνολογικά καλούδια, όπω λέω, και βλέπει το τι είναι χρήσιμο και τι είναι το πιο βολικό στα χέρια σου και τι είναι αυτό που σου δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Πρέπει να ξέρει ο κόσμο ότι εδώ έχει να κάνει και το κόστο είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Mm-hmm. Η πλήρη μορφή τη ρομποτική χειρουργική έχει ένα ποσοστό κόστο, το οποίο ένα χειρουργείο που οποίο αναξίζει Α είναι 40% παραπάνω. Άρα λοιπόν, mm-hmm. το κόστο για οποιαδήποτε σύγχρονη τεχνολογία είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για το χειρουργό, έτσι ώστε να αποφασίσει το τι θα προτείνει στον ασθενή του. Εγώ χρησιμοποιώ ένα σύστημα το οποίο λέγεται Knee Align 2, το οποίο είναι ένα παθητικό ρομποτικό σύστημα, το οποίο έχει αναπτυχθεί στη Νέα Υόρκη και έχει αναπτυχθεί σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία, ορθοπαιδικά νοσοκομεία του mm-hmm. κόσμου. Το Hospital for Special Surgery αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη θεωρείται και αξιολογείται ως το καλύτερο ορθοπαιδικό νοσοκομείο στον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν είναι μια τεχνική η οποία είναι απλή, έχει αναπτυχθεί σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή ορθοπαιδική στον κόσμο. Άρα σε τι διαφέρει αυτό το συγκεκριμένο σύστημα, γιατί βλέπουμε και κάποια πράγματα εδώ στο βίντεο. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα σύστημα, ναι. όπου βλέπετε έχουν αναπτυχθεί, είναι σαν να υπάρχουν όλα αυτά τα συστήματα, αυτά τα δύο κουτάκια είναι παράδειγμα δύο πολύ σύγχρονοι υπολογιστές, οι οποίοι mm-hmm. προσαρμόζονται πάνω στα εργαλεία μας, πάνω στα εργαλεία σε οποιαδήποτε εταιρεία, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε υλικό θέλει, οποιοδήποτε υλικό νομίζει εσύ ότι είναι σωστό mm-hmm. και είναι καλύτερο για τον ασθενή σου, με αποτέλεσμα να παίρνει όλη τη σημαντική πληροφορία όσον αφορά στην ακρίβεια τη οστεοτομία. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ έξυπνο σύστημα, γιατί είναι βραβευμένο στην Αμερική το σύστημα αυτό και με πολύ λογικό κόστο μου δίνει όλη την πληροφορία που μπορώ να έχω εγώ κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Επίσης, εφόσον κάνω τις οστεοτομίες αυτές με το σύστημα αυτό, που μου λέει
πού είναι σωστό να κάνω την οστεοτομία μου. Αποφεύγω την χρήση των παραδοσιακών εργαλείων που υπήρχαν και χρησιμοποιούγαμε στη συμβατική αρθροπλαστική γόνατος, mm-hmm. γιατί έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε διάφορους οδηγούς οι οποίοι πήγαιναν μέσα στον αυλό του μυριαίου και μέσα στον αυλό της κνήμης. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Τι σημαίνει αυτό? Πολύ mm-hmm. λιγότερη αιμορραγία. Άρα λοιπόν mm-hmm. είναι ο συνδυασμός, όπως είπαμε προηγουμένως, τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας με τη σύγχρονη τεχνολογία και με τα σύγχρονα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης, mm-hmm. μας δίνει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Έχουμε την ακρίβεια την οποία μας τη δίνει το παθητικό ρομποτικό σύστημα των E-Line 2, άρα είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τοποθετήσει τα σωστά τα υλικά μας. Έχουμε τις τεχνικές ελάχιστες επεμβατικότητες που κάνουμε όσο δυνατόν λιγότερο τραυματισμό στους ιστούς, ναι. άρα ο ασθενής δεν θεωρεί ότι είναι ένα πολύ βαρύ χειρουργείο αυτό. Και με τα σύγχρονα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα που αυτό σε τι αντανακλά, σε μονοήμερη νοσηλεία του ασθενού σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που φτάνει στο 80% των ασθενών μας. Άρα λοιπόν το σύστημα αυτό με τους δύο αισθητήρες παύλα υπολογιστές σας δίνει τα δεδομένα εκείνα που σας επιτρέπει να, κάνετε ακριβώς τις οστεοτομίες ή να το πω έτσι απλά τα κοψίματα. Ακριβώς. Έτσι, ώστε να μπορέσετε να αποκαταστήσετε σωστά ένα γόνατο στην αρθροπλαστική του. Γιατί η βάση του χειρουργείου είναι η σωστή. Οι σωστές οστεοτομίες. Οι μετρήσεις λοιπόν αυτές που μέχρι τώρα τους κάναμε με την εμπειρία του χειρουργού κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, αυτές οι μετρήσεις έχουν έρθει διάφορα τεχνολογικά βοηθήματα, τα οποία όπως είπαμε μπορεί να είναι ή συστήματα πλοήγησης ή ρομποτικά συστήματα, να μας δώσουν αυτή την ακρίβεια. Στη συνέχεια πρέπει το γόνατο αυτό να ζυγιστεί, όπως λέμε στην ιατρική ορολογία, να γίνει εξισορρόπηση των μαλακών μορίων, έτσι ώστε να γίνει το χειρουργείο μας να είναι σίγουρα πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, το σύστημα αυτό έχει εξελιχθεί περισσότερο και έρχεται τώρα στην Ελλάδα. Φέρνουμε ένα σύστημα εξισορρόπησης των μαλακών μορίων που ενσωματώνεται σε αυτό το σύστημα με αποτέλεσμα. Τι εννοείται εξισορρόπηση των μαλακών μορίων, πείτε το μας. Η εξισορρόπηση για να κάνει κάμψη και έκταση στο γόνατο. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να μην κάνει έκταση. Να τεντώσουμε το γόνατο. Πρέπει λοιπόν τα διαστήματα κάμψης και έκταση, όπως λέμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, να είναι ίσια. Αυτά τα πράγματα μέχρι τώρα δεν μας τα έδινε κανένα σύστημα. Άρα λοιπόν τα υπολογιστικά και τα ρομποτικά συστήματα αυτή τη στιγμή έρχονται να μας βοηθήσουν και σε αυτό το κομμάτι του χειρουργείου, mm-hmm. έτσι ώστε εκτός από την ακρίβεια της τοποθέτησης και η εξισορρόπηση των μαλακών μορίων να γίνεται με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τον ασθενή μας? Είπαμε προηγουμένως ότι τα ρομπότ μας βοηθούσαν ή η πλοήγηση σε ένα κομμάτι του χειρουργείου. Όσο εξελίσσονται αυτά τα συστήματα, μας βοηθάνε σε όλο και μεγαλύτερα κομμάτια του χειρουγείου. Άρα λοιπόν, σε όσο περισσότερο κομμάτια του χειρουργείου έχουμε τη βοήθεια της τεχνολογίας, αυτό μεταφράζεται σε καλό αποτέλεσμα. Περιορισμοί για αυτού του είδους την τεχνική, την ολική αρθροπλαστική, με το παθητικό σύστημα των E-Line όπως αναφέρατε, υπάρχουν? Όχι, ίσα-ίσα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Ίσα-ίσα έχει ένδειξη σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί όσο περισσότερο αυτά τα συστήματα μας βοηθάνε να έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και πολύ ταχύτερη αποκατάσταση, τότε αυτό είναι το επιθυμητό για όλους μας τους ασθενείς. Τι προετοιμασία πρέπει να υπάρξει προκειμένου κανείς να κάνει ολική αρθροπλαστική γόνατος με τον E-Line 2 ή με το παθητικό σύστημα πλοήγησης, να το πούμε έτσι? Η προετοιμασία είναι η προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε με οποιαδήποτε συμβατική αρθροπλαστική. Δεν διαφέρει σε κάτι. Λοιπόν. Δεν διαφέρει τίποτα. Mm-hmm. Απλώς mm-hmm. εκεί είμαστε τυχεροί να έχουμε το σύστημα αυτό, έτσι ώστε να μας βοηθήσει να έχουμε όλη αυτή τη σωστή πληροφορία κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Δεδομένου ότι μιλήσατε για ελάχιστη επεμβατικότητα μέθοδο, χρειάζεται κάποια μετάγγιση, για να το πω έτσι, στην περίπτωση αυτή? Σπάνια κάνουμε μετάγγιση στους ασθενείς μας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τεχνικές ελάχιστες επεμβατικότητες. Όπως σας είπα προηγουμένως, οι οστεοτομίες γίνονται χωρίς να χρησιμοποιούνται εργαλεία μέσα στον αυλό του μυρού και της κνήμης. Οι αιμορραγίες είναι λιγότερες, οπότε ουσιαστικά δεν έχουμε και έχουμε εκμηδενίσει τα προβλήματα της μετάγγισης κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Mm-hmm. Έχουν βέβαια αναπτυχθεί και διάφορες φαρμακευτικές ουσίες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες μας βοηθάνε σε αυτό πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα το θέμα της μετάγγισης να είναι λυμένο αυτή τη στιγμή στο θέμα της ορθοπαιδικής, των ανθρωπιστικών ισχύων και γόνατος. Περάσουμε παρακαλώ να δούμε μία κάρτα με τα σχετικά πλεονεκτήματα που εμφανίζει η μέθοδος για την οποία συζητάμε, έτσι ώστε να έχουμε μία σαφή εικόνα του ποια τα ωφέλη. Άρα βλέπουμε εδώ ημερήσια νοσηλεία, βραχία νοσηλεία να το πούμε έτσι, άμεση βάδιση μετά το χειρουργείο χάρη σε μειωμένη αναισθησία, τεχνική ελάχιστη πανεμβατικότητα με σεβασμό σε ιστούς. Αυτό είναι η αναφορά που είπατε για την εξισορρόπηση των μαλακών μορίων? Όχι. Αυτό είναι ελάχιστη πανεμβατικότητα, δηλαδή είναι, μπαίνουμε με όλο, όσο δυνατόν πιο ατραυματικές τεχνικές αυτή τη στιγμή μέσα στην άρθρωση του γόνατος. Η εξισορρόπηση των μαλακών μορίων είναι ένα κομμάτι της χειρουργικής τεχνικής. Είναι κάτι ιδιαίτερα τεχνικό, δύσκολο, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Είναι καθαρά για τους ορθοπαιδικούς. Ναι. Πολύ ωραία. Να περάσουμε παρακαλώ να δούμε την επόμενη κάρτα. Άμεση ανώδυνη μέθοδος. Ακριβώς. Μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης επιπλοκών.
Και χρήση ειδικού ρομποτικού πλοηγού. Ακριβώς. Είναι αυτό που αναφέραμε, με στόχο την ανέμακτη τεχνική. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε για τους τηλεθεατές μας το μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν κανείς περπατήσει από την πρώτη μέρα ή από την πρώτη ώρα μετά το χειρουργείο, πολλές σημαντικές επιπλοκές μειώνονται και κυρίως ο κίνδυνος της τρόμβωσης. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει εδώ ο ακινητοποιημένος άρρωστος, ο οποίος θα κάθεσει στο κρεβάτι, ο οποίος θα σηκωθεί για ώρες ή για μέρες, δηλαδή να σηκωθεί από το κρεβάτι όπως ήμασταν συνηθισμένοι παλιότερα, πριν 10 χρόνια έτσι χειρουργούσαμε όλοι. Άρα λοιπόν, ο ασθενής που έκανε ανθρωπαστική γόνατος, που ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολύ έντονο πρόβλημα, πολύ έντονος πόνος αμέσως μετά το χειρουργείο, ο πόνος αυτός διαρκούσε για μέρες, ουσιαστικά κινητοποιούταν πάνω στη βδομάδα και ουσιαστικά υπήρχαν τα πρωτόκολλα τα οποία είναι σε χρήση και σήμερα, μιλάνε για προφύλαξη από θρόμβωση για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός μετά το χειρουργείο. Αυτά τα πράγματα με αυτές τις τεχνικές είναι πολύ κοντά στο να αλλάξουν. Γιατρέ, πόση διάρκεια έχει ένα τέτοιο χειρουργείο ολικής αρθροπλαστικής, ειδικά με την βοήθεια ενός παθητικού συστήματος πλοήγησης? Ακριβώς αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση και σας ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Γιατί, γιατί είναι η επιλογή μου εμένα αυτό το σύστημα? Γιατί αυτό μου επιβαρύνει το χειρουργικό μου χρόνο κατά ένα ποσοστό 10 έως 20 λεπτά. Αυτό σας επιβαρύνει. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με επιβαρύνει. Τι λέω, ενώ παράδειγμα η αρθροπλαστική γόνατος είναι ένα χειρουργείο μιας ώρας ή μισής ώρας ή 45 λεπτών, διεθνώς είναι ένα χειρουργείο μιας ώρας. Με αυτό το σύστημα μπορούμε να έχουμε παράδειγμα το χειρουργείο μας αυτό και να έχουμε 10 λεπτά χειρουργικό χρόνο παραπάνω. Τα ωφέλη όμως είναι μεγάλα. Τα ωφέλη είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αν υπολογίσουμε βέβαια, είναι πολύ καλό για όλους μας ασθενείς να έχουμε ένα πλήρως ενεργό ρομποτικό σύστημα. Εδώ υπάρχουν δύο βασικά μειονεκτήματα. Πρώτον είναι το κόστος, το οποίο σας είπα ανεβαίνει πολύ σημαντικά. Και δεύτερον είναι η χρονική διάρκεια της νοσηλείας, γιατί τα πλήρως ενεργά ρομποτικά συστήματα δεν μπορούν να συνδυαστούν άμεσα με τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Γενικότερα απαιτούνται μεγαλύτερες τομές, έτσι ώστε να υπάρχει ο χώρος τα ενεργά ρομποτικά συστήματα αυτά να μπορούν να κάνουν τις οστομίες χωρίς κανένα πρόβλημα. Καταλαβαίνω λοιπόν και κρατάω άμεση ταχύ αποκατάσταση. Αυτός είναι ο στόχος. Μπορεί το δεκάλεπτο της επέμβασης να είναι ένα απειροελάχιστο χρονικό διάστημα σε αυτά τα οποία θα κερδίσουμε μελλοντικά, ώστε να σηκωθεί ο ασθενής να περπατήσει. Και βεβαίως ένα κόστος το οποίο έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ότι όταν κάνουμε ένα χειρουργείο με ένα πλήρως ενεργό ρομποτικό σύστημα, ένα χειρουργείο της μιας ώρας γίνεται ένα χειρουργείο 4 ώρων. Που αυτό έχει και αυτό κάποια επίδραση στον ασθενή μας. Είναι τελείως διαφορετικό να είσαι. Και η υποστήριξή του. Βεβαίως. Μια ανισολογική επέμβαση που κρατάει 4 ώρες ή 3 ώρες έχει μια άλλη επιβάρυνση. Ο κίνδυνος λοιμόξεων είναι πολύ μεγαλύτερος. Και διάφορες άλλες παράγοντες, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η ρομποτική χειρουργική δεν είναι καλή. Η ρομποτική χειρουργική ήρθε εδώ, είναι το μέλλον, είναι αυτό το οποίο θα αλλάξει την χειρουργική των ανθρωπιστικών γόνατων και ισχύου και το ίδιο το έχει αλλάξει. Αυτό όμως προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες μορφές τεχνολογίες, οι οποίες είναι πρακτικές. Πολύ χρήσιμες και πολύ βολικές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αν μπορούμε λίγο να το προσδιορίσουμε από πλευρά σας, η σύσταση λοιπόν και η επιλογή δική σας για τις τεχνικές της αρθροπλαστικής γόνατος είναι τι? Συνδυασμό τεχνικών, για παράδειγμα, η δική μου πρόταση αυτή τη στιγμή, μετά από μια 20ετή χειρουργική εμπειρία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Αγγλία, όσο και στην Αμερική, αυτό που εγώ επιλέγω για τους ασθενείς μου και γιατί το επιλέγω αυτό, γιατί μου δίνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και σημαίνει ότι έχω πολύ ευχαριστημένους ασθενείς, αποτελείται από τρεις πυλώνες, όπως σας είπα και προηγουμένως. Ο πρώτος πυλώνας είναι τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Άρα επιβαρύνουμε όσο δυνατόν λιγότερο τον ασθενή μας. Δεύτερο είναι οι σύγχρονες τεχνικές ρομποτικής χειρουργικής ή συστημάτων πλοήγησης, που για μένα προσωπικά η επιλογή μου, σας είπα ότι είναι το σύστημα Lea Line 2, και οι σύγχρονες τεχνικές, τα σύγχρονα πρωτόκολλα Fast Track, ταχείας αποκατάστασης, που εδώ μας βοηθούν πάρα πολύ και οι συνεργάτες μας οι ανεσιολόγοι, γιατί έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τα πρωτόκολλα τα ανεσιολογικά, έτσι ώστε να υπάρχει πολύ πιο ελαφρά μορφή αναισθησίας αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα να έχουμε με το συνδυασμό αυτών και των τριών τεχνικών ή παραγόντων ή πρωτοκόλων, να το πούμε όπως θέλουμε, μας δίνει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Που το τελικό αποτέλεσμα τι είναι? Είναι το γρήγορο και καλό αποτέλεσμα. Ο ασθενής σε μια μέρα έχει τελειώσει, δεν έχει καταλάβει ότι έχει χειρουργηθεί. Είναι στο παρελθόν, είναι στην ιστορία πλέον το πολύ πολύ επώδυνο χειρουργείο της ανθρωπαστικής γόνατος, με μια μέρα νοσηλεία και ουσιαστικά έχει γίνει μια απλή υπόθεση ανθρωπαστικής γόνατος. Αυτά όλα ακούγονται ιδανικά, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσουμε τι λένε και οι ίδιοι ασθενείς. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να δούμε τι ακριβώς μεταφέρουν οι ίδιοι. Εδώ ένας ασθενής, ο οποίος έχει κάνει αλλοκή ανθρωπιστική γόνατος με τον Lea Line 2 και ουσιαστικά τον βλέπετε, είναι μερικές ώρες μετά το χειρουργείο, έχει περπατήσει μερικές ώρες μετά το χειρουργείο, έχει νοσηλευτεί μόνο μία μέρα και εδώ τον βλέπετε την άλλη μέρα το πρωί, ενώ ετοιμάζεται να πάρει εξιτήριο και να φύγει, περπατάει χωρίς πίεση, χωρίς υποστήριξη, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο, έχει την άνεση να περπατήσει χωρίς κανένα βοήθημα. Για πείτε μου πότε χειρουργηθήκατε. Το 12 με 2 και 4. Και σήμερα είναι την άλλη μέρα το πρωί και προπατάμε, έτσι. Από χθες το απόγευμα. Ωραία. Και πότε πάμε σπίτι μας?
Περιμένω να με διώξετε. Από ώρα σε ώρα. Από ώρα σε ώρα, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Και όλο αυτό μέσα σε μία μόλις ημέρα, ούτε καν μέρα να το πούμε έτσι, γιατί το πρωί μπορεί να μπει κανείς και το βράδυ να βγει. Ακριβώς. Πάμε όμως να δούμε και μία ακόμη μαρτυρία, γιατί νομίζω ότι αυτές οι μαρτυρίες είναι που μπορούν να αποτυπώσουν τα ωφέλη μιας τέτοιας μεθόδου. Αυτό που λέτε είναι σημαντικό, γιατί πολλοί ασθενείς μας ρωτάνε και βλέπουν διάφορα βίντεο, βλέπουν διάφορα τέτοια βίντεο στο ίντερνετ. Ουσιαστικά έρχονται με μια ελαφρά δυσπιστία. Τα χαμόγελα αρχίζουν και σπάνε μετά την πρώτη μέρα, όταν αρχίζουν και βλέπουν ότι αυτό που τους είχαμε υποσχεθεί είναι πραγματικότητα. Εδώ βλέπετε μια νέα κυρία, η οποία είχε ρευματοειδή αρθρίτιδα σε μια πολύ νεαρή ηλικία. Εδώ βλέπετε μια ασθενή 50 ετών, το οποίο είναι τη δεύτερη μέρα. Εδώ την κρατήσαμε δεύτερη μέρα, διότι η κυρία ήταν από ένα μακρινό μέρος της Ελλάδας και δεν μπορούσε να φύγει. Από την πρώτη μέρα μπορούσε να περπατήσει με άνεση και εδώ βλέπετε ότι ανεβαίνει και κατεβαίνει σκάλες με σχετική άνεση. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα χειρουργείο πολύ σημαντικό πριν από δύο μέρες. Έχει και κάποια κιλά η κυρία. Ακριβώς. Μια κυρία που το σωματικό της βάρος είναι. Πολλές φορές αυτοί οι ασθενείς δεν μπορούν να χάσουν εύκολα κιλά, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να κινηθούν εύκολα. Αν έχουν ένα γόνατο το οποίο είναι τραυματισμένο, είναι σε τελικού σταδίου φθοράς οχόντρας, τότε αυτό τους αποτρέπει από την κίνηση και την άθληση, με αποτέλεσμα να είναι πολύ συνδεσμένο αυτοί οι ασθενείς μας να έχουν λίγα παραπάνω κιλά. Η μέθοδος αυτή που εφαρμόζεται, δηλαδή το σύστημα ταχύς αποκατάστασης για αρθροπλαστική γόνατος, ενδείκνεται για υπερβαρούς ασθενείς? Σαφέστατα, ενδείκνεται, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τα ίδια αποτελέσματα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και μάλιστα και σε αυτούς τους ασθενείς είναι επιτακτική ανάγκη να μην τους επιβαρύνουμε περισσότερο. Καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος των θρομβώσεων και των επιπλοκών είναι πολύ μεγαλύτερος σε ανθρώπους που έχουν παραπάνω κιλά, αν παραμείνουν στο νοσοκομείο ακίνητοι για μερικές μέρες. Άρα θα έλεγα ότι σε αυτούς τους ασθενείς είναι περισσότερο σημαντική η ένδειξη να κάνουμε αυτές τις τεχνικές ταχύες αποκατάστασης. Πάμε όμως να δούμε μια ακόμη μαρτυρία. Εδώ είναι μια ακόμα κυρία. Είναι ολική αρθροπλαστική δεξιού γόνατος, ελάχιστη επεμβατικότητα και ταχεία κινητοποίηση, όπως λέμε. Είναι αμέσως την επόμενη μέρα, όπως και στους προηγούμενους ανθρώπους, η οποία αυτή η καλή κυρία μετά από μία μέρα έφυγε, πήγε στο σπίτι της χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι στην ηλικία των 77 ετών, όπως το βλέπω. Προχωράμε όσο άρα δεν μπορούμε. Για πείτε μας πότε χειρουργηθήκατε. Δηλαδή χθες το πρωί. Εντάξει, και τώρα περπατάμε την άλλη μέρα μετά το χειρουργείο. Και πάμε στο σπίτι μας, έτσι. Έγινε, να είστε καλά, καλημέρα. Ανεβαίνουμε με το καλό, ανεβαίνουμε με το καλό, κατεβαίνουμε με το χειρουργημένο. Για πάμε. Πάμε. Όσο πιο καλά μπορείτε. Κατεβαίνουμε με το χειρουργημένο. Μπράβο. Μην φοβάστε, κατεβείτε με το χειρουργημένο. Το πόδι σας είναι σταθερό. Τραβάει λίγο, εντάξει, χθες το πρωί χειρουργηθήκατε. Τέλεια. Πάρα πολύ καλά. Μια χαρά. Είμαστε σούπερ. Να είσαι πάντα καλά. Πολύ σημαντικό αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να εξυπηρετηθεί χωρίς να έχει τον οικογενειακό του κύκλο, αν βέβαια αυτός υπάρχει, και ειδικά όταν είναι σε μια πολύ μεγάλη ηλικία. Επειδή είχα την εμπειρία και στο ΚΑΤ και επειδή μέχρι πέρυσι ήμουν διευθυντής στο ΚΑΤ, καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι αλλάζει το οικογενειακό τους περιβάλλον. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικές νοσοκόμες, υπάρχει μια ανησυχία στην αν οικογένεια. Αν υπάρχει το οικονομικό και αν υπάρχει το οικονομικό υπόβαθρο για να υποστηρίξει όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να χειρουργηθεί ένας άνθρωπος και να είναι μόνο μία μέρα, να μπορεί μια ηλικιωμένη κυρία από την πρώτη ώρα που χειρουργήθηκε, τέλος πάντων μετά από κάποιες ώρες που ήταν χειρουργήθηκε, να μπορεί έστω με το πει της, να πάει με αυτονομία στην τουαλέτα της ή να πάει από την πρώτη μέρα να κάνει ένα καφέ στο σπίτι της ή να φτιάξει το φαγητό της, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ αυτά τα απλά πράγματα, είναι πολύ σημαντικά πράγματα για τον άνθρωπο ο οποίος είναι πάνω από την ηλικία των 65 και 70 χρονών, γιατί του ξαναδίνεις πάλι την αυτονομία του. Ας δούμε ακόμη μία μαρτυρία μιας ασθενούς. Εδώ βλέπουμε μια ακόμη κυρία η οποία μας εμπιστεύτηκε και κάναμε την αρθροπλαστική γόνατος με το σύστημα των E-Align 2. Βλέπετε ότι εδώ δεν περπατάει τόσο καλά γιατί έχει πολύ φθαρμένο και το άλλο το γόνατο. Φτιάξαμε το πρώτο γόνατο, επειδή υπήρχαν ορισμένοι επιβαρυντικοί παράγοντες, δεν μπορούσαμε να πάμε να τις φτιάξουμε και τα δύο γόνατα την ίδια μέρα. Θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια. Ναι. Αλλά εδώ δεν θεωρήσαμε ότι είναι σωστό να κάνουμε αμφωτερόπλευρο αρθροπλαστική γόνατος. Κάναμε το ένα γόνατο και σε χρονικό διάστημα 2 μηνών θα κάνουμε και το επόμενο. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Σούπερ. Ήρεμα και πάμε. Πάμε σιγά σιγά. Όσο πιο άνετα μπορείτε, εσείς θα περπατάτε και εντάξει. Είστε έτοιμοι να πάτε σπίτι τώρα. Θα το πείτε ό,τι έχω και το άλλο πόδι, θέλει και το άλλο χειρουργείο. Θα το κάνουμε και το άλλο, εντάξει. Εδώ είναι το βασικό ερώτημα.
Παράλληλη αμφωτερόπλευρη, όπως το λέτε, επέμβαση και στα δύο γόνατα, ολική αρθροπλαστική γόνατος, μπορεί να γίνει? Σαφέστα μπορεί να γίνει, γιατί καταλαβαίνετε, όσο περισσότερο ερχόμαστε, να το πω διαφορετικά, αυτά τα πράγματα ήταν όνειρο για μας πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή το να κάνουμε αμφωτερόπλευρη αρθροπλαστική γόνατος, ούτε καν το φανταζόμαστε. Για κανένας χειρουργός, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Αγγλία μπορούσε και δεν το είχε τολμήσει. Ακόμα και στα καλύτερα και στα πιο οργανωμένα νοσοκομεία του κόσμου. Αυτό λοιπόν, όταν βλέπουμε και έχουμε κάνει απλή υπόθεση την αρθροπλαστική γόνατος, αρχίζουμε και εμείς και ξαθαρεύουμε, να το πω απλά. Άρα λοιπόν, όταν κάνουμε το ένα γόνατο και είναι τόσο απλό και γίνεται με ένα τόσο ωραίο τρόπο και βλέπουμε τους ασθενείς μας να είναι τόσο ευχαριστημένοι, αρχίζουμε και εμείς και πειραματιζόμαστε και λέμε αυτό το πράγμα, εφόσον το κάνουμε τόσο απλά, αν είναι ένα χειρουργείο μιας ώρας ή δύο ώρων, το κάνουμε χειρουργείο τεσσάρων ώρων. Μπορεί λοιπόν ο ασθενής μας με άνεση και αφού πληρούνται ορισμένα κριτήρια και ορισμένες προϋποθέσεις, να κάνουμε την αρθροπλαστική και στα δύο τα γόνατα την ίδια μέρα, με αποτέλεσμα, ενώ ένας άνθρωπος για να κάνει και τα δύο του γόνατα να χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών για να ξεμπερδεύει με το ολικό θέμα γόνατα, τώρα ουσιαστικά λύνεται το πρόβλημά του σε ένα πολύ πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Και περπατάει άμεσα λοιπόν με τα δύο πόδια εγχειρισμένα. Ο στόχος είναι να περπατάει άμεσα. Εδώ βλέπετε μια κυρία από την επαρχία η οποία μας εμπιστεύθηκε και της κάναμε και τα δύο γόνατα ταυτόχρονα. Εδώ είναι υπερβολή βέβαια. Εδώ ήθελα να της δείξω ότι πόσο αυτοπεποίθηση πρέπει να έχει και να μπορεί να σηκωθεί να περπατήσει. Σε αυτούς τους ασθενείς είμαστε πάντοτε είμαστε λίγο. Ετών. Ακριβώς. Πάντοτε είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Καταλαβαίνετε, τους λέμε θα έχετε το πί σας, θα προσπαθείτε να έχετε. Γιατί υπάρχει ανασφάλεια πολύ έντονη στον χειρουργημένο και με τα δύο του γόνατα. Μέχρι ο ασθενής μας να καταλάβει ότι είναι σταθερό το γόνατο, ότι περπατάει και δεν έχει πρόβλημα, παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα, ίσως κάποιες μέρες. Αλλά αυτό το έκανα στη συγκεκριμένη κυρία να της δείξω ότι είναι δυνατόν ακόμα και με την αρθροπλαστική και στα δύο γόνατα, με λίγη βοήθεια, με ελάχιστη βοήθεια, να μπορεί να περπατήσει έστω και χωρίς το πί. Κοιτάξαμε και τα δύο γόνατα αυτές, έτσι. Yes. Ωραία, άρα λοιπόν είμαστε την άλλη μέρα το πρωί. Και περπατάω τέλεια. Έγινε. Σας ευχαριστώ να πάμε σιγά σιγά, όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Πάμε. Πάμε. Πολύ ωραία. Πάμε μερικά βηματάκια. Συμβατική ή υποβοηθούμενη, να το πούμε έτσι, μέσω παθητικών συστημάτων πλοήγησης αρθροπλαστική γόνατος. Εάν αυτό έχει γίνει στο παρελθόν και το πρόβλημα να επιμένει, δημιουργηθεί ξανά στα γόνατά μας, υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης και μάλιστα με ρομποτική και πλοήγηση? Ναι, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Τώρα αυτό. Πάμε στο κεφάλαιο των αναθεωρήσεων των αρθροπλαστικών γόνατος. Τι γίνεται? Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος γίνεται για δύο βασικούς λόγους. Ή θα χαλάσει αυτό το γόνατο, να το πούμε απλά, επειδή πέρασε ο καιρός το οποίο μπορεί να αντέξει αυτό το γόνατο. Άρα λοιπόν η αναθεώρηση μπορεί να γίνει μετά από 20 χρόνια, εφόσον αυτό το γόνατο είναι ένα καλώς λειτουργόν γόνατο. Άρα λοιπόν ένα χειρουργείο μας έδωσε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για 20 χρόνια, είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, αλλά καλώς ή κακώς αυτό θα αποτύχει κάποτε. Άρα λοιπόν μετά από 20 χρόνια ερχόμαστε να αλλάξουμε και κάνουμε το χειρουργείο της αναθεώρησης αρθροπλαστικής γόνατος. Η αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος όμως μπορεί να γίνει και λόγω διαφόρων επιπλοκών. Το οποίο μπορεί να είναι μια λίμωξη, το οποίο αυτό δεν το επιθυμούμε ποτέ για κανέναν ασθενή μας, γιατί είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να μας τύχει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, το χειρουργείο αυτό, αν δεν έχει γίνει σωστά από την αρχή, τότε θα αποτύχει και γρήγορα. Mm-hmm. Και αυτό είναι αυτά τα συστήματα που θα μας βοηθήσουν να ελαττώσουμε το ποσοστό όλων αυτών των προβλημάτων που έχουμε στην πορεία του χρόνου. Η ακρίβεια λοιπόν που παρέχουν αυτά τα συστήματα θα μας δώσει μακροχρόνια αποτέλεσμα. Αν λοιπόν ένα χειρουργείο δεν έχει γίνει σωστά, τότε αυτό θα χαλάσει στα 5 χρόνια. Άρα λοιπόν θα πάμε και στα 5 χρόνια θα κάνουμε αναθεώρηση αρθροπλαστικών γόνατος. Στις αναθεωρήσεις αρθροπλαστικών γόνατος, τώρα αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Η ρομποτική χειρουργική δεν έχει τόσο μεγάλη εφαρμογή αυτή τη στιγμή στις αναθεωρήσεις αρθροπλαστικών γόνατος, αλλά αυτό είναι κάτι που έρχεται. Είναι το αμέσως επόμενο στάδιο, το οποίο σε λίγα χρόνια, όχι αυτή τη στιγμή, αλλά άμεσα, νομίζω σε μερικά χρόνια, θα χρησιμοποιείται και η ρομποτική χειρουργική στο θέμα των αναθεωρήσεων. Στο θέμα των αναθεωρήσεων έχουμε άλλα προβλήματα. Τα προβλήματά μας είναι κυρίως η οστική απώλεια. Γιατί ακριβώς. Όταν πάμε και βγάζουμε αυτά τα υλικά αφαιρούμε και όλο και μεγαλύτερο ποσότητα οστού. Άρα τι γίνεται επάνω, τοποθετούνται τα νέα μας υλικά στα σημεία? Βγαίνουν τα παλιά υλικά και μπαίνουν καινούργια υλικά, τα οποία είναι περισσότερο ογκώδη. Μεγαλύτερα, μπαίνουν περισσότερο μες στους αυλούς, πρέπει να είναι πιο υποστηρικτικά, γιατί είναι πιο σοβαρό το χειρουργείο. Αν σας είπα ότι το ποσοστό των αρθροπλαστικών γόνατος που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν κατά 600%, καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό των revision θα αυξηθούν κατά ένα αντίστοιχο ποσοστό, ένα φοβερό ποσοστό του 600%. Γιατί όλα αυτά τα γόνατα που έχουν τοποθετηθεί όλα αυτά τα χρόνια, σε πρώτη φάση είναι φυσιολογική πορεία. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί αναθεώρηση. Άρα λοιπόν το ποσοστό των αναθεωρήσεων που έρχεται είναι τρομακτικό. Μάλιστα.
Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε και να κλείσουμε αυτό τον κύκλο του γόνατος, να πάμε λίγο πιο ψηλά. Να πάμε να δούμε το ισχύο. Το ισχύο. Γιατί μπορεί να έχουμε ένα γόνατο, αλλά αν το ισχύο δεν υποστηρίζει, τότε το αποτέλεσμα θα είναι προβληματικό ούτως ή άλλως. Σαφέστε. Λοιπόν, ολική αρθροπλαστική ισχύου. Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή και ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας ασθενής ο οποίος έχει ένα ζήτημα στο ισχύο του, έχει δηλαδή ένα μη λειτουργικό ισχύο. Το βασικό λοιπόν, μιας και μιλάμε για οστεοαρθρίτιδα τελικού σταδίου. Έτσι, η οστεοαρθρίτιδα τελικού σταδίου τι σημαίνει? Ότι ο χόνδρος έχει φθαρεί σε τέτοιο σημείο που είναι τελικό το στάδιο. Άρα λοιπόν, αυτό ο ασθενής μας παρουσιάζεται με έντονο πόνο και δυσκαμψία κυρίως. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να περπατήσει. Πάλι είναι η απώλεια της κίνησης, η απώλεια της φυσιολογικής λειτουργικότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν τώρα που έχουμε τεκμηριωμένη βλάβη του χόνδρου μέσα στην άρθρωση του ισχύου και καταστροφή του χόνδρου, τότε η λύση είναι η ολική αρθροπλαστική του ισχύου και πάλι. Η ολική αρθροπλαστική του ισχύου, πρέπει να ξέρει ο κόσμος, είναι το χειρουργείο του αιώνα, έτσι έχει χαρακτηριστεί. Γιατί ανθρώπους οι οποίοι είχαν τρομερά disabilities, δηλαδή πολλά προβλήματα, δηλαδή δεν μπορούσαν καν να κινηθούν, και ιδιαίτερα με τα ρευματικά νοσήματα που κάνουν πιο βαριές μορφές, δηλαδή πιο βαριές βλάβες, αυτοί οι άνθρωποι ξαναμπορέσαν και ξαναλειτουργήσαν, ξαναβρήκαν πάλι τη φυσιολογική του κινητικότητα και σαν αποτέλεσμα αυτού τη φυσιολογική του ζωή. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ επιτυχημένο χειρουργείο. Τα χειρουργεία αυτά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι αλλάξανε την εικόνα του ορθοπαιδικού στην κοινωνία. Δηλαδή, ο ορθοπαιδικός παλιότερα ήταν ένας γιατρός που έβαζε γύψους τα προηγούμενα χρόνια. Οι τεχνικές αυτές και η πρόοδος στον χώρο της ορθοπαιδικής και της μεταλλουργίας μας έχουν οδηγήσει έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να θεωρούνται από τα πιο επιτυχημένα χειρουργεία στην ιστορία της ιατρικής. Το ζητούμενο όμως είναι ότι ακούμε πολλές διαφορετικές τεχνικές, παρόμοιες μεταξύ τους, πολύ ωραία, οι οποίες προβληματίζουν λίγο τον ασθενή. Ποια να επιλέξει, γιατί να επιλέξει τη μία εναντί κάποιες άλλες? Εδώ υπάρχει άλλο πρόβλημα στην αρθροπλαστική του ισχύου. Ο κόσμος έχει να κάνει με την ορολογία. Mm-hmm. Έχει μια σύγχυση όσον αφορά την ορολογία. Να πάμε λίγο να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ακριβώς αυτό προσπαθώ να κάνω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ακούει ο κόσμος και λέει υπάρχουν τεχνικές άμυς, υπάρχουν τεχνικές άση, υπάρχουν τεχνικές άλμυς, υπάρχουν τεχνικές. Ο ασθενής θέλει να γίνει καλά, να φύγει γρήγορα και χωρίς να έχει προβλήματα. Εγώ τι λέω στους ασθενείς μου? Εμπιστευτείτε τον γιατρό που την τεχνική που την κάνει την ξέρει καλά και μπορεί να σας εγγυηθεί ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι μία τεχνική μπορεί να είναι καλύτερη ή χειρότερη οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε ιατρικός μπορούμε να το συζητήσουμε και έχω άποψη συγκεκριμένη. Και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ την τεχνική αυτή που έχω επιλέξει εγώ. Συγκεκριμένα ποια χρησιμοποιείτε? Εγώ χρησιμοποιώ την τεχνική άλμης. Τι σημαίνει η τεχνική άλμης? Είναι αντερολάτρα, δηλαδή προστιοπλάγια, MIS, τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας. Άρα αυτό που εγώ προτείνω στους ασθενείς μου και αυτό που κάνω στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών μου είναι τεχνική προστιοπλάγια, τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας σε ήπια θέση. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των υπολείπων? Πάμε λοιπόν τώρα να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας. Είχα την τύχη, όπως προηγουμένως είπα, να είμαι στο ΚΑΤ τα προηγούμενα χρόνια, για μια δεκαετία τουλάχιστον. Οπότε έχω δοκιμάσει και έχω εκπαιδευτεί στο εξωτερικό σε όλες τις τεχνικές που υπάρχουν. Σε όλες τις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Και γιατί καταλήγω σε αυτή την τεχνική? Γιατί με αυτή την τεχνική πιστεύω και έχω εξαιρετικά καλά αποτελέσματα για τους ασθενείς μου και αυτά τα πράγματα, και αυτό συνεχίζω αυτή την τεχνική. Η κάθε τεχνική από αυτές είναι οι πρόσθετες προσπελάσεις, να το πούμε, οι πλάγιες προσπελάσεις και οι οπίσθητες προσπελάσεις. Παραδοσιακά, τα προηγούμενα χρόνια, η οπίσθητη προσπέλαση ήταν αυτό που κάναμε περισσότερο χειρουργοί. Όταν εγώ εκπαιδεύτηκα στο χρονικό διάστημα 2000-2002 στην Αμερική, όλοι κάναμε οπίσθητη προσπέλαση. Το μειονέκτημα της οπίσθητης προσπέλασης ήταν ότι όταν κάνουμε την οπίσθητη προσπέλαση, κόβουμε κάποιους σημαντικούς στένοντες. Άρα υπάρχει τομή. Υπάρχει τομή και υπάρχουν συγκεκριμένα ανατομικά στοιχεία τα οποία τα χαλάμε, για να καταλάβει ο κόσμος, για να μπούμε και να φτάσουμε μέσα στην άρθρωση του ισχύου. Άρα λοιπόν υπήρξε προβληματισμός. Υπάρχει κάποια μέθοδος η οποία να μην προκαλεί κάποιο συγκεκριμένο και σημαντικό τραυματισμό σε ευγενή μόρια, δηλαδή αγγεία, νεύρα ή τένοντες? Άρα λοιπόν εδώ ήρθαν και μας βοηθήσαν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι χειρουργοί είχαν μια πολύ σημαντική εμπειρία στα κατάγματα λεκάνης και κοτήλης. Και για αυτούς ήταν πιο εύκολο να δοκιμάσουν να κάνουν, επειδή είχαν πολύ σημαντική εμπειρία, να δοκιμάσουν να κάνουν μια αρθροπλαστική ισχύο με πρόσθετη προσπέλαση. Αυτή η τεχνική υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Απλώς με αυτό τα τελευταία χρόνια έγινε ένα μεγάλο μπαμ στο θέμα αυτό της πρόσθετης προσπέλασης του ισχύου. Γιατί διαπιστώσαμε ότι όταν κάνουμε αυτή την προσπέλαση δεν κόβουμε κανένα αγγείο, κανένα νεύρο, κανένα τένοντα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μπαίνουμε μεταξύ μειών, με αποτέλεσμα τους ανοίγουμε ακριβώς, μπαίνουμε μέσα στην άρθρωση του ισχύου, ανοίγουμε το θύλακο του ισχύου και εκεί κάνουμε το χειρουργείο μας. Χωρίς να έχουμε κανένα τραυματισμό τένοντα. Με αποτέλεσμα, παρατηρήσαμε λοιπόν ότι η αποκατάσταση των ασθενών, όπως είναι κάτι πολύ λογικό, η αποκατάσταση των ασθενών ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Αυτή τη στιγμή όλες οι μελέτες λένε ότι αν κάνεις μια οπίσθητη προσπέλαση και κόψεις τους τένοντες, και μια πρόσθετη προσπέλαση με κανένα τραυματισμό, από δύο έμπειρους χειρουργούς, στους 6 μήνες και στους 3 μήνες δεν θα υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών. Αλλά το θέμα είναι
Τι προτιμά... Στο άμεσο μέλλον, τι ακριβώς. Τι προτιμάει ο καθένας ασθενής. Προτιμάει να συνέρθει, να κάνει τρεις μήνες να συνέρθει, ή προτιμάει να περπατήσει την πρώτη εβδομάδα και τις πρώτες μέρες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ο κόσμος, βλέποντας αυτή τη διαφορά, γι' αυτό ακριβώς ζητάει να κάνει αυτές τις τεχνικές ελάχιστης συμβατικότητας και κυρίως με τις πρόσθετες προσπελάσεις. Αν συνδυάσεις λοιπόν, όπως είπαμε και στην χειρουργική του κόνοντος, οι τρεις πυλώνες, αν συνδυάσεις τις τεχνικές ελάχιστης συμβατικότητας με τα καλώδια για τα τεχνολογικά, πλοήγηση ρομποτική και με τεχνικές πάλι fast track, τότε έχεις πάλι αυτό το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή μια αρθροπλαστική ισχύου ταχείας κινητοποίησης με μονοήμερη νοσηλεία σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ασθενών, με αποτέλεσμα να έχουμε τα ίδια ωφέλη που είπαμε προηγουμένως για την αρθροπλαστική του κόνοντος να έρχονται. Ακουμπώνουν και στην ανθρωπαστική του ισχύ. Άρα και εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για βραχία νοσηλεία, για μία ημέρα κυριολεκτικά μίας επέμβασης. Ακριβώς. Αναφερθήκατε και εδώ στην περίπτωση αυτή όμως για ρομποτική χειρουργική. Τι μέθοδο χρησιμοποιείτε ειδικά για το ισχύο? Ειδικά για το ισχύο αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ την τεχνική, όπως είπαμε, την anterolateral MIS. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Υπάρχει μόνο ένα σύστημα το οποίο είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Είναι ημιενεργό σύστημα, το οποίο μπορεί να είναι και για οπίσθητη προσπέλαση και για πρόσθετη προσπέλαση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιώ κάποιο σύστημα πλοήγησης ή ρομποτικής χειρουργικής για τη χειρουργική του ισχύου. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζουμε στο άμεσο μέλλον. Αλλά... Θα το δούμε λοιπόν να έρχεται. Ακριβώς. Είναι παράδειγμα, όπως είπαμε για το Knee Align, υπάρχει το αντίστοιχο Hip Align. Αυτό όμως τώρα μόλις έχει πάρει FDA approval στην Αμερική, το οποίο αναμένεται να φέρουμε στους αμέσως επόμενους μήνες ή το σύστημα αυτό, ή ένα άλλο σύστημα το οποίο λέγεται IntelliJoint, το οποίο έχει αναπτυχθεί στον Καναδά από ένα πολύ πολύ σημαντικό χειρουργό ισχύου. Και αυτό λοιπόν θα μας βοηθήσει να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή την ίδια ακρίβεια τοποθέτηση ταχύτητα των υλικών. Άρα λοιπόν ο χειρουργός είναι ο υπεύθυνος για τη χειρουργική τεχνική. Τα συστήματα αυτά πλοήγησης ή ρομποτικής χειρουργικής είναι πολύ πολύ επιβεβαιωτικά για την ακρίβεια και οι τεχνικές ταχείας αποκατάστασης σε συνεργασία με τους ανεσολόγους μας μας δίνουν αυτό που λέμε fast track surgery και στην ανθρωπιστική του ισχύου. Γιατρέ, πριν ξεκινήσει καν μια επέμβαση στο ισχύο για παράδειγμα, ελέγχεται το αποτέλεσμα της επέμβασης? Προεγχειρητικά. Υπάρχει πάντοτε πολύ πολύ σημαντικό. Ή την ίδια στιγμή που γίνεται. Όχι. Υπάρχει προεγχειρητικό έλεγχο πριν. Πάντοτε γίνονται μετρήσεις. Αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό υπάρχουν και ιδιαίτερα αναπτυγμένα software τα οποία κάνουμε εικονική τοποθέτηση των υλικών μας. Δηλαδή, υπάρχουν ειδικά templates τα οποία βάζουμε πάνω σε ακτινογραφίες με χειρονακτικό τρόπο ή με διάφορα τα οποία το χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ή πριν. Αλλά αυτό παράδειγμα μπορεί να γίνει με διάφορα υπολογιστικά συστήματα τα οποία τοποθετούμε τα υλικά μας αυτά εικονικά πάνω σε ακτινογραφίες έτσι ώστε να ξέρουμε ότι είμαστε σίγουροι ότι γίνεται σωστή ανακατασκευή. Υπάρχουν κάποιες μετρήσεις που ο χειρουργός είναι υπεύθυνος να κάνει, έτσι ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έτσι ώστε η εμβιομηχανική του ισχύου να επανέλθει σε σωστό επίπεδο. Και πόση διάρκεια χρειάζεται μια ολική αρθροπλαστική ισχύου? Η αρθροπλαστική ισχύου με τις πρόσθετες προσπελάσεις συνήθως χρειάζεται 1 με 1,5 ώρα. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ενώ με τις υπόλοιπες ή με τις συμβατικές, να το πω έτσι, μεθόδους? Με τις συμβατικές μεθόδους το ίδιο πράγμα είναι. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Απλώς είπαμε ότι η τεχνική είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Η πρόσθετη προσπέλαση ή η προστιοπλάγια προσπέλαση είναι αυτή που θα είναι τελείως τραυματική και θα μας δώσει, σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης, θα μας δώσει το καλό αποτέλεσμα και την ταχεία ανάρρωση. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε τους ασθενείς. Βεβαίως. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο προσασθενής. Εδώ είναι μια κυρία, η οποία την έχω χειρουργήσει παλαιότερα, βέβαια την βοηθάει. Συγγνώμη, η κυρία αυτή σχεδόν, να το πω έτσι, τρέχει. Περπατάει σχεδόν φυσιολογικά. Αυτό ναι. Είναι την άλλη μέρα το πρωί από το χειρουργείο. Βέβαια την καλή κυρία αυτή την βοηθάει πολύ και η σωματοδομή της, γιατί βλέπετε ότι είναι. Είναι λεπτή, σωματικό βάρος ελαφρύ. Το σωματικό βάρος είναι πολύ φυσιολογικό. Άρα λοιπόν είχαμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, το οποίο αμέσως από τις πρώτες ώρες και την αμέσως επόμενη μέρα το πρωί, αυτή την έχω κάνει εξιτήριο την καλή κυρία στις 2 μέρες, διότι ήταν δική της επιθυμία, αλλά ήταν πολύ ευχαριστημένη, διότι περπάτησε άμεσα μετά το χειρουργείο. Εκ των πραγμάτων πάντως ένας ή μία ασθενής. Όταν χειρουργείται, θεωρητικά μπαίνει το πρωί και βγαίνει το βράδυ. Αυτό είναι μια τάση στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που λέμε το outpatient surgery. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι, ενώ μπορούμε να το κάνουμε με άνεση σε επιλεγμένους ασθενείς, πάντοτε λέω. Αυτό δεν είναι κοντά στο mentalité του Έλληνα, δηλαδή στην προσωπικότητα του Έλληνα. Ο Έλληνας θέλει να μείνει ένα βράδυ μέσα στο νοσοκομείο. Για ασφάλεια ψυχολογική. Πολλές φορές εγώ έχω δει ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι να περπατούν φυσιολογικά, παρά τους λέμε ότι είστε έτοιμοι και πληρείτε όλα τα κριτήρια να φύγετε από το νοσοκομείο, σου λένε γιατρέ μου, γιατί εγώ θέλω να καθίσω ένα βράδυ ακόμα. Αυτό, άρα λοιπόν έχει να κάνει με την προσωπικότητα του Έλληνα αυτό. Ας δούμε και μια ακόμη μαρτυρία, παρακαλώ.
Εδώ βλέπετε ένα κύριο, ο οποίος είχε οστεονέκρωση ισχύων σε σχετική νεαρά ηλικία. Εδώ τον βλέπετε, έχει χειριστεί την προηγούμενη μέρα. Αμέσως κάνει τα πρώτα του βήματα, χωρίς πύη. Βλέπετε ότι δεν υπάρχουν παροχετεύσεις, δεν υπάρχουν καθετήρες, δεν υπάρχει τίποτε. Και αυτό μας οδηγεί να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ο ασθενής αυτός ήρθε για αλλαγή τραύματος μετά από 2-3 μέρες, ο οποίος τον βλέπετε και προπατάει έτσι. Αυτό είναι το fast track που λέμε. Δηλαδή, ποιος δεν θέλει να μπορεί να προπατάει 2 μέρες ή 3 μέρες μετά το χειρουργείο του με αυτόν τον τρόπο. Αν το δείτε, νομίζω ότι τον έχω τον συγκεκριμένο κύριο και στον ένα μήνα. Να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες, οι οποίες ήταν τελείως φυσιολογικά, χωρίς κάποια υποβοήθηση. Εδώ βλέπετε ένα μήνα μετεχειρητικά. Ο άνθρωπος αυτός, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ήρθε. Πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, για να, και μαζέ, τώρα τον προετοιμάζουμε για να κάνουμε και το επόμενο του ισχύο, διότι είχε και στα δύο ισχύα πρόβλημα. 48 ετών και έχει κάνει ολική ορθοπαστική ισχύ χθες το πρωί με τη μόρφωση άλμης σε ίδια θέση. Για πάμε να προπατήσουμε. Είμαστε την άλλη μέρα το πρωί. Και προπατάμε αυτόνομα και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε εξιτήριο να πάμε σπίτι μας. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστώ. Έλα προς τα δω. Πολύ ωραία, όσο πιο άνετα μπορούμε, έτσι. Ναι, αυτό. Ωραία, για γύρνα λίγο προς τα πίσω τώρα σιγά σιγά, για να πάλι προς τα πίσω. Έτσι, είναι η τρίτη μας μετεγχειρητική ημέρα, πάμε σιγά σιγά όσο πιο άνετα μπορούμε. Εντάξει, και ήρθαμε να κάνουμε σήμερα μια αλλαγή. Για προχώρα εδώ, κύριε Κώστα. Ελάτε. Πολύ ωραία. Έγινε, ευχαριστώ. Καλές. Όσο πιο άνετα μπορούμε. Εντάξει, και κατέβα σιγά σιγά. Κατεβαίνετε τώρα. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε. Λοιπόν, και γυρνάμε, κύριε Κώστα. Ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον γενικώς να βλέπουμε τους ασθενείς, πώς εξελίσσεται η πορεία τους. Αν έχουμε άλλο βίντεο, παρακαλώ να το δούμε και αυτό. Ναι, εδώ είναι μια καλή κυρία, η κυρία Κατερίνα, η οποία την έχω χειρουργήσει πριν από μερικές εβδομάδες, η οποία βλέπετε ότι είναι με την τεχνική ελάχιστη επεμβατικότητα στην άλμη, όπως σας είπαμε προηγουμένως. Εδώ περπατάει χωρίς καμία υποστήριξη. Βέβαια, είναι την αμέσως επόμενη μέρα από το χειρουργείο. Η καλή κυρία αυτή πήρε εξιτήριο μέσα σε 24 ώρες. Κυρία Κατερίνα, 67 ετών και χθες το πρωί κάναμε ανθρωπαστική ισχύω με τη μεθοδάλμηση, έτσι. Για πάμε λοιπόν το πρώτο 24ωρο, περπατήστε λίγο να σας δούμε. Από χθες περπάτησα. Από χθες προπατήσατε. Όλα καλά λοιπόν. Όλα καλά. Και πάμε σπίτι μας τώρα, έτσι. Τώρα πάμε σπίτι, δεύτερη μέρα το μεσημέρι. Όπως και στα γόνατα, θέλω να ρωτήσω εάν μπορεί να γίνει αμφωτερόπλευρη αρθροπλαστική ισχύω. Βεβαίως. Όπως είπα προηγουμένως και για τα γόνατα, αρχίζουμε σαν χειρουργοί και γινόμαστε όλο και πιο επιθετικοί. Έχω να σας δείξω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουμε κάνει χειρουργία αμφωτερόπλευρα με ιδιαίτερη επιτυχία. Να δούμε το αποτέλεσμα. Βεβαίως. Εδώ μπορούμε να δούμε λοιπόν. Εδώ είναι ο φίλος μας πλέον, ο κύριος Δημήτρης. Εδώ είναι 20 μέρες μετά το χειρουργείο. Έχουμε κάνει και τα δύο ισχύα. Ναι. Εδώ είναι 20 μέρες μετά, ο οποίος ήρθε να το αφαιρέσουμε τα ράματα. Εδώ είναι στο νοσοκομείο μας, περπατάει στο διάδρομο χωρίς κανένα πρόβλημα και το συγκεκριμένο άνθρωπο αυτό 20 μέρες μετά το χειρουργείο, ενώ ήρθε για τα ράματα, θα τον δείτε να ανεβοκατεβαίνει τις σκάλες με αυτή την άνεση που έχει. Εδώ είναι περιστατικό που έχουμε κάνει και τα δύο ισχύα την ίδια μέρα. Εντυπωσιακή εξέλιξη πάντως. Φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι και όταν έχουν ένα πρόβλημα και στα δύο ισχύα, ίσως και να θεωρούνται καθυλωμένοι κατά κάποιο τρόπο. Σαφέστατα. Πολύ σημαντικό πρόβλημα και τελειώνουμε το πρόβλημα. Εδώ είναι η ακτινογραφία μας, η οποία θεωρείται πλήρως ικανοποιητική. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της ζωής τους λύνεται, ενώ θα απαιτούνται ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μπουν με δύο εισαγωγές μες στο νοσοκομείο, μία φορά το ένα, μία φορά το άλλο, δύο περιόδοι αποκατάστασης, οικογενειακή επιβάρυνση, λύνουν το πρόβλημά τους χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ είναι ο ίδιος ασθενής, ναι. Την αμέσως επόμενη μέρα είναι 57 ετών. Είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε. Αυτό είναι αμέσως μετά το χειρουργείο. Αμέσως μετά το χειρουργείο. Είναι την άλλη μέρα το πρωί. Ο οποίος κάθεται στην καρέκλα του, βλέπετε χωρίς καμία παροχέτευση, χωρίς οτιδήποτε. Θα μας πει ο ίδιος ότι δεν πόνεσε ιδιαίτερα και εδώ θα τον δείτε μετά από μερικές ώρες, δηλαδή την άλλη μέρα το πρωί, να περπατάει και με τοπί αλλά και χωρίς υποστήριξη, γιατί ο ίδιος το ήθελε. Είναι πολύ σημαντικό όμως για τους τηλεθεατές μας να καταλάβουν ότι εδώ είναι επιλεγμένοι αυτοί οι ασθενείς. Αυτά τα πράγματα, επειδή έχουν κάποιο χειρουργικό κίνδυνο, δεν μπορούν να γίνουν σε όλους τους ασθενείς μας. Πρέπει να είναι ασθενείς μας οι οποίοι δεν έχουν άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Όπως είδατε προηγουμένως, ο κύριος αυτός είναι 57 ετών, χωρίς κανένα άλλο πρόβλημα σοβαρό υγείας. Άρα αυτή τη στιγμή ήταν υποψήφιος για να μπορούμε να κάνουμε αυτό το χειρουργείο με ασφάλεια. Κύριε Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα. Για πείτε μου πόσο χρόνο είστε. Είμαι 57 ετών. Και τι χειρουργείο κάναμε χθες. Κάναμε
Αρθροπλαστική και στα δύο ισχύει αυτό. Αρθροπλαστική ισχύου, αμφωτερόπλευρη με τη μέθοδο Άλμης σε ίδια θέση. Ναι, με τη μέθοδο Άλμης. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πώς είστε σήμερα, είναι την αμέσως επόμενη μέρα το πρωί. Είχε τελειώσει με χειρουργείο 7 ώρα το απόγευμα και σήμερα είναι 11 ώρα το πρωί. Δηλαδή, 16 ώρες. Λιγότερο από 24 ώρες. Ναι. Για πείτε μας, πώς είστε σήμερα. Καταρχήν δεν πονάω. Ουσιαστικά δεν πόνισα σχεδόν καθόλου. Ωραία. Με την βάρηση υπάρχει μια φυσιολογική μεταχειρητική ενόχληση. Περπάτησα με το πι, περπάτησα και μερικά μέτρα μόνος μου χωρίς το πι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να σηκωθούμε να προσπαθήσουμε να περπατήσουμε χωρίς το πι. Κάνουμε μια προσπάθεια πάλι χωρίς το πι. Ωραία. Περπατήστε μερικά μέτρα. Πολύ ωραία. Ωραία, μερικά μέτρα. Και χωρίς πατέρες. Και χωρίς πατέρες. Για ελάτε λίγο σιγά σιγά. Ωραία. Λαμβάνονται λοιπόν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι. Σαφέστατα. Πρέπει να είμαστε με ασφάλεια. Εκείνη την ώρα, όταν συνήθως αρχίζουμε με το χειρότερο ισχύο, αυτό που είναι περισσότερο φθαρμένο, και εκεί, μόλις τελειώσουμε την πρώτη επέμβαση, ρωτάμε τον ανεσιολόγο μας, μπορούμε με ασφάλεια να προχωρήσουμε και στο επόμενο χειρουργείο. Εκεί βλέπουμε τους δείκτες, ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε. Εδώ βλέπετε τον κύριο Δημήτρη να περπατάει την άλλη μέρα το πρωί και θα τον δείτε να περπατάει και χωρίς τις πατερίτσες. Και αν ο ανεσιολόγος μας, όπως είπαμε προηγουμένως, μας πει ότι όλα είναι καλά, με ασφάλεια μπορούμε να προχωρήσουμε, τότε προχωράμε και στο δεύτερο χειρουργείο. Αναθεώρηση σε περιπτώσεις αρθροπλαστικής του ισχύου, από συμβατικές και μη μεθόδους μπορούμε να κάνουμε. Σαφέστατα μπορούμε να κάνουμε. Και μπορούμε να κάνουμε και με τις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής που χρησιμοποιώ εγώ είναι την Άλμης. Την Άλμης, ότι είναι αυτή τη στιγμή η anterolateral ή η Watson Jones προσπέλαση αυτή τη στιγμή είναι η προσπέλαση που είναι η εκλογή, δηλαδή αυτή που χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία ορθοπαιδικά του κόσμου, το οποίο είναι η Mayo Clinic στο Ρότσεστερ και σε πολλά άλλα νοσοκομεία. Και τι καλό έχει αυτή η τεχνική, ότι σε αντίθεση με τις άλλες τεχνικές, την Άμιση ή την Άση, είναι άμεσα επεκτάσιμη. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή σου συμβεί οτιδήποτε πρόβλημα μέσα στο χειρουργείο, μπορείς να επεκταθείς και να λύσεις το πρόβλημά σου χωρίς κανένα πρόβλημα. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρείται ότι έχει άμεση ένδειξη και για τις αναθεωρήσεις. Μάλιστα. Να δούμε εν συντομία λίγο και τα πλεονεκτήματα για να καταλάβουμε για ποιο ακριβώς πράγμα μιλήσαμε, ειδικά στην περίπτωση αυτή. Η ολική αρθροπλαστική ισχύου με τη μέθοδο Άλμη σε ύπτια θέση. Έχουμε λοιπόν μικρή τομή δέρματος χωρίς μυϊκή βλάβη, βλάβη περιαρθρικών ιστών, αυτό που είπαμε προηγουμένως για τους μυς και οτιδήποτε άλλο. Ελάχιστη απώλεια αίματος, διότι γίνεται πολύ συγκεκριμένα και επικεντρωμένα. Περιορισμένο κίνδυνο νευρικής ή αγκιακής βλάβης. Πολύ σωστά. Να δούμε την επόμενη, παρακαλώ. Δεν απαιτείται ειδικό τραπέζι έλξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια αφορά κυρίως νομίζω το δικό σας κομμάτι. Ακριβώς. Είναι θέμα τεχνικό, ας μην πούμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Διαχειριστική χρήση ακτινοσκοπικού ελέγχου. Άρα αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Βλέπετε τι κάνετε εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Γιατί εκείνη την ώρα, όπως έχουμε τον ασθενή σε ύπτια θέση, μπορούμε να φέρουμε το ακτινοσκοπικό μηχάνημα και ενώ έχουμε βάλει τα δοκιμαστικά μας υλικά, μπορούμε να δούμε μια ακτινογραφία και να δούμε είναι κάτι σωστό, δεν είναι κάτι, θέλει κάποια μικρή διόρθωση. Πριν καν ολοκληρώσετε το χειρουργείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου μπορεί να ελέγξουμε το μήκος των σκυλών μας. Γιατί πολλές φορές πολλοί ασθενείς παραπονούνται ότι είναι μισό εκατοστό το πόδι τους μακρύτερο λίγο μετά το χειρουργείο της αρθροπλαστικής του ισχύου. Με αυτούς όλους τους τρόπους μπορεί να έχουμε μια εξαιρετική ακρίβεια στην τοποθέτηση των υλικών μας και έναν έλεγχο κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διεγχειρητικός ακτινοσκοπικός έλεγχος του μήκους των σκυλών που αναφέρατε, παρακαλώ. Να δούμε το επόμενο. Μικρός χειρουργικός χρόνος, αναφέρθηκε και αυτό. Μειωμένος κίνδυνος λοιμόξεων επιπλοκών ακριβώς γιατί είναι μικρός ο χρόνος. Ακριβώς. Μειωμένος πόνος. Από το να παραμείνει κανείς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τα σύγχρονα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης. Και το τελικό στόχος. Η δυνατότητα ταυτόχρονης επέμβασης στα δύο ισχύα, αμφωτερόπλευρη δηλαδή επέμβαση. Κατάλληλη για υπέρβαλους ασθενείς, αυτό το οποίο αναφέραμε προηγουμένως. Και η δυνατότητα πλήρων αναθεωρήσεων. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πλεονεκτήματα με κάνουν εμένα να χρησιμοποιώ και να προτιμώ τη συγκεκριμένη τεχνική γιατί ακριβώς αυτά είναι τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες τεχνικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σήμερα. Σε όλα αυτά όμως γιατρέ, κλείνοντας πρέπει να πούμε ότι η εμπειρία ενός γιατρού ο οποίος έχει εξειδικευτεί τόσο στο γόνατο όσο και στο ισχύο είναι ο καθοριστικός παράγοντας ο οποίος κρίνει και το αποτέλεσμα είτε είναι με πλοήγηση είτε είναι με ρομποτική υποβοήθηση. Αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο, πάντοτε λέω ότι είναι τρία πράγματα πολύ σημαντικά. Το πρώτο και κυριότερο είναι η χειρουργική εμπειρία. Αυτό δεν αλλάζεται με τίποτα. Το δεύτερο είναι η γνώση και το τρίτο είναι η προσεκτική χρήση της νέας τεχνολογίας. Δηλαδή, ο κόσμος να μην εντυπωσιάζεται. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή θα κάνουμε ρομποτική αρθροπλαστική όλα θα πάνε εξαιρετικά καλά. Δεν είναι το φάρμακο για όλα αυτά τα πράγματα. Το πάνω απ' όλα είναι η χειρουργική εμπειρία. Ο ανθρώπινος παράγοντας. Ακριβώς. Γιατί σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Ο
Ολική αρθροπλαστική γόνατος με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, με τη χρήση παθητικού ρομποτικού συστήματος για ακριβή εκτέλεση της επέμβασης και ταχεία ανάρρωση, αλλά και ολική αρθροπλαστική ισχύου, με τη μέθοδο άλμη σε ύπτια θέση, είναι δύο επεμβατικές μέθοδοι που βοηθούν τον ασθενή να ανακτήσει την ποιότητα ζωής που έχει χάσει. Από εμάς, γεια σας!